Πανορμή, τι μου, τι ακριβώς έγινε πάνω στη στάνη σου, τι έχεις πάθει στη Βορίνα? Μου κάψανε τις βοσκές, όλες τις βοσκές μου κάψανε, το 40% της πυρκαγιάς ήταν τα βοσκοτόπια μου. Τα βοσκοτόπια σου. Και τώρα εσύ πόσο χρειάζεσαι καθημερινά, αδερφέ, για τις ανάγκες σου? Οι ανάγκες σου πόσο είναι καθημερινά? Οι ανάγκες μου εμένα να ξεπερδίσω αυτά τα ζωντανά είναι ένα κατοστάρικο. Ένα κατοστάρικο. Ένα κατοστάρικο. Θέλω 4 τουβάλια μείγμα και 6 μπάλες τριφύλι. Και 6 μπάλες τριφύλι. Το μείγμα κάνει 14 ευρώ το τσουβάλι και 8 ευρώ, 7 ευρώ αγοράζω με τη μεταφορά, 8 ευρώ να τα ανεβάσω πάνω το τριφύλι. Και κλαίγανε τα ζωντανά. Φεύγουν στα 100 μέτρα και πάνε με στη μουζούρα. Γυρίζουν, έρχονται και περιμένουν να τους ρίξω να πάνε. Πρέπει να πεταΐσω τα ζωντανά αυτά. Δεν είναι πόρτα να την κλείσω μαγαζί για σπίτι να το κλείσω και δεν βαριέται. Πρέπει να φάνε, είναι ψυχές. Ναι, αδερφέ μου, καταλαβαίνω. Να φάνε. Για να σου πω, να ξέρεις ότι σε βοήθησε ο Σωτήρης ο Κασκαβέλης που έχει την ελιά, ο Κώστας ο Αποστολόπουλος που έχει μαγαζί, ο Ευαγγέλης ο Κίνας, η Ειρήνη η Μαραβέλια και η Ειρήνη που έχει ξενοδοχείο μια άλλη κοπέλα. Και ενώσαν τις δυνάμεις τους και αυτοί και κάθε εβδομάδα θα δίνουν κάτι και εγώ θα σου φέρνω τα χρήματα για να σε βοηθάμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να... Τίποτα, αδερφέ, το κάνουν με την καρδιά τους, με την καρδιά τους το κάνουν και είναι αδερφοί και φίλοι. Και τι να πω, τίποτα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.